πόρτα μας ξαναχτυπά. Όλοι οι φίλοι που ήρθαν με χαρά. Μουσική και αρχίζει ο χορός. Παθοτέρι σου και βάλε μπρος. Η νύχτα γλυκιά, τα φώτα πολλά. Ελάτε παιδιά, συντροφιά. Θα περάσουμε καλά. Το πανική γελιά μας παιδιά. Ένα μαζί με τον χορό και εσύ. Εδώ μας όλοι κολλητοί. Τα πνευστά παίζουν το σκοπό. Τα κρουστά το τρελό ρυθμό. Ήρθε η ώρα κόσμος για να δει πως περνάμε το καλά μαζί. Η νύχτα γλυκιά, τα φώτα πολλά. Ελάτε παιδιά, συντροφιά. Και τώρα το πιο απίθανο ποντίκι, ο Μίκη Μάου. Γεια χαρά! Έμαθα ότι οι 7 νάνοι άρχισαν να έρθουν εδώ απόψε. Ξέχασαν τα κλειδιά στο τροχόσπιτο και χρειάστηκαν μια ώρα για να βγάλουν τον ύπναρα. Και τώρα τα τελευταία νέα από το χώρο των καρτούν. Υποδεχτείτε τα νέα της πιάτσας. Τα νέα της πιάτσας, ναι! Γεια, είμαι η Κλαραμπέλ και διαδίδω τα πάντα για όλους. Σήμερα έχω πολύ ζουμερά νέα. Καταρχάς, φήμες κυκλοφορούν για τη σχέση ανάμεσα σε δύο μεγάλα ονόματα των καρτούν. Αποκαλύφθηκε πως ο Μίκη και η Μίνι Μάους είναι ζευγάρι. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Επίσης, ένα γνωστό για τα νεύρα του Ποπί θυμώνει με την πρώτη ευκαιρία. Ναι, ο Ντόναλντ Ντακ είναι πολύ νευρικός. Μα πώς της ήρθε αυτό? Πώς σας φαίνεται αυτό? Φήμες λένε ότι ο γνωστός μας άτσαλος σκύλος χαρακτηρίζεται αφαράπευτα αδέξιος. Ο Κούφι είναι ζημιάρης με το ζήτα κεφαλαίο. Hey, δεν το ήξερα αυτό. Βούβα εσύ, τα νέα σου είναι πιο αρχαία από το Ραφίκι. Πιο αρχαία από το Ραφίκι. Έχω κι άλλα σπουδαία νέα. Τι, ότι η Χιονάτη κάνει παρέα με τους 7 νάνους? Δεν ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά μάλλον δεν έχω άλλη επιλογή. Κρατάω στα χέρια μου το πιο μεγάλο μυστικό που άκουσε ποτέ η πόλη μας. Έχει σχέση με κάποιο άτομο, κάποιο μέρος και κάποιο πράγμα. Αλλά δεν πρόκειται να σας το πω πριν το τέλος του σοου. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιο είναι το μυστικό της Κλάραμπελ, πες μου. Θέλεις να σε απαντήσω, μα εγώ θα προτιμήσω από το να σε κρύψω, να σε αποκαλύψω. Δείτε κι εσείς τώρα κάτι μυστικό, αυτό το άκρος απόρριτο καρτούν. Δες τώρα τι. Εσύ εκεί, εσύ που σιδερώνεις. Ή μαγειρεύεις, ή πλένεις τα πιάτα. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι κάποιος σε παρακολουθεί? Όχι ποτέ μου. Ο γείτονας σου απέναντι, ας πούμε. Έχεις σκεφτεί ποτέ πως θέλουν να σε εκδικηθούν? Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να χτυπήσεις πριν χτυπήσουν πρώτοι αυτοί. Παρήγγειλε τη μέθοδο πως να γίνω κατάσκοπος. Ακριβώς, μπορείς και εσύ να γίνεις κατάσκοπος. Στείλτε μου τη μέθοδο γρήγορα. Η μέθοδος πως να γίνω κατάσκοπος. Γεια σου, παρανοϊκέ πολίτη. Σχεδιάστηκα για να σε διδάξω ότι πρέπει να ξέρει ένας κατάσκοπος. Βάλε με πρώτα πίσω από το αυτί σου. Μ' ακούς? Καθαρά και δυνατά. Πολύ δυνατά. Πριν αρχίσουμε, πρέπει να φορέσεις τη στολή του κατασκόπου. Θα σου έρθει γάντι. Ωχ!
Μάθημα πρώτο, αυτοάμυνα. Στην μπροστινή σου τσέπη θα βρεις κάτι που μοιάζει με στυλό. Τώρα που είσαι ειδικός στο στυλό λέιζερ, είσαι έτοιμος για το δεύτερο μάθημα. Εξουδετερώση κοριών. Κοργή στο τηλέφωνο! Κοργή στο τηλέφωνο! Κρύο αστείο! Κοργή στο τηλέφωνο! Κοργή στο τηλέφωνο! Μάθημα τρίτο. Διείσδυση. Διείσδυση πέτυχε. Άνοιξε τώρα τον μυστικό χαρτοφύλακα. Ούψ, τον ξέχασα. Μάθημα τέταρτο. Βαδίζοντας τα κρυφά. Ο κατάσκοπος πρέπει να βαδίζει χωρίς να ακούγεται ο παραμικρός ήχος. Έξοχα! Κανείς δεν θα υποπτευθεί την παρουσία σου. Μάθημα πέμπτο. Παραβίαση κλειδαριών, βγάλε έξω το μυστικό κατασκοπευτικό αντικλείδι. Πιστωτική κάρτα! Βάλε προσεκτικά την κάρτα στη χαραμάδα της πόρτας. $75! Μάθημα έκτο. Παραλλαγή. Γρήγορα πάντα την επιλογή αυτόματης μεταφύσης στο κατασκοπευτικό σου ρολόι. Πω πω, κάποιος με κυνηγάει. Έχει ψύχωση μαζί μου. Μανούλα μου, και τώρα με παραμονεύει. Μάθημα έβδομο, αυτοάμυνα. Στην περίπτωση που κάποιος σε παραμονεύει, βγάλε την ομπρέλα δακρυγόνων από την αριστερή σου πλάγια τσέπη. Την αριστερή είπα. Άνοιξε την ομπρέλα για να απλωθεί παντού το σύννεφο των δακρυγόνων. Για να πιάσετε το πρόσωπο, περιμένετε να ανοίξει τη γελία ομπρέλα και να πνιγεί στον καπνό. Μετά, πάρτε θέση μπροστά στο πλατήσκαλο και κάντε υπομονή. Μπράβο σας. Εδώ τελειώνουν τα μαθήματα εξέβρεσης σωστού άντρα. Να σου μιλήσω. Αυτό το μεγάλο μυστικό που θες να πεις έχει σχέση με μένα? Με σένα? Το ξέρα. Κοίτα, απλά θέλω τα αυτιά μου να φαίνονται ωραία από όλες τις γωνίες και γι' αυτό τα περνάω κόλλα κάθε εβδομάδα. Σοβαρά? Κλάραμπελ, ξέρω πως το μυστικό έχει σχέση με μένα. Να σου εξηγήσω όμως. Ορίστε. Θα μας είδες στο σινεμά με το Μόρτιμερ. Σας είδα. Μα δεν ήταν καν ραντεβού. Πάρω το Μόρτιμερ από τα πόδια του Μίκη για να σχεδιάσει ο Μίκη το σοου. Δεν θα με καταλάβει, αλλά εσύ με καταλαβαίνεις. Τέλειο! Είσαι μισός Χίνα. Γι' αυτό δεν μπορώ. Χίνα, όποια, Χίνα. Βασικά, πιο πολύ Χίνα έχεις μέσα σου. Έπρεπε να σε λένε Ντόναλτ Χίνα. Δεν κουμπάζει αγής, σαφασαβού. Εδώ δεν μας ακούνε. Το μυστικό μου δεν έχει σχέση με τα αυτιά του Μίκη ή με τον Ντόναλτ που είναι Χίνα. Κάτσε, τα ξέρεις όλα αυτά? Βέβαια, μπορεί να είμαι βλάκας, αλλά δεν είμαι κουτός. Το πραγματικό μυστικό είναι
Ναι. Πως είμαι πάρα πολύ άγαρμος. Στάσου, μπορώ να τα αποδείξω. Είναι αλήθεια. Έχω γνωρίσει μερικά άτομα που κυνηγάνε καλύτερα τον Γκαστό. Δεν έχω αργήσει και δεν έχω ραντεβού. Απαράδεκτος. Φοβάμαι το σκοτάδι. Ορίστε, το είπα. Αυτό πώς το γράφεις τώρα? Ω, τι ωραία, τι καλά. Πω, τι θα γίνει όταν ακούσετε το μεγάλο μυστικό? Ναι, ανυπομονώ. Μην ξεχνάτε, παιδιά, σε λίγο θα σας αποκαλύψω το πιο μεγάλο μυστικό στον κόσμο. Μη φύγετε, λοιπόν. Μη φοβάσαι, Κλάραμπελ, κανείς δεν θα το χάσει αυτό. Όπως δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο καρτούν. Του Αγίου Βαλεντίνου. Σχεδίασε κάτι ιδιαίτερο ο Ντόναλντ. Τι χαρά! Είσαι πραγματικά ερωτοχτυπημένος! Αυτό για μένα, ευχαριστώ! Αυτό το κουπόνι επιτρέπει στην Daisy Duck να βάλει τον Donald Duck να κάνει ό,τι του ζητήσει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Εσύ είσαι το δώρο μου? Θα κάνεις ό,τι σου ζητήσω. Για πάντα. Ξέρω τι θέλω. Θέλω να μου χτίσεις έναν τοίχο. Ναι, ένα φράχτη για να έχω την ησυχία μου. Αυτή η κουτσομπόλα, η Κλάρα Κλακ, πάντα με καταλαβαίνει όταν την παρακολουθώ. Είναι πολύ αδιάκριτη. Όχι, μπανιέρα. Μπα, θα μου χτίσεις μια μπανιέρα του χρόνου. Σήμερα θέλω φράχτη από τούβλα. Μπα. Ντόναλντ, είπες τα πάντα. Κανέβια μου. Επιστρέφουμε τώρα στην κλάψα και ματιοδοξία. Ω, Πετούνια, τι σου συμβαίνει? Αχ, Αζαλέα, η μολομόνα έχει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Αχ, βρε Πετούνια, γιατί κάθεσαι σπίτι και κλαις? Πρέπει να βγεις έξω και να βρεις έναν πραγματικό άντρα. Πώς σου φαίνεται ο Δημήτρη? Ξέρεις, είναι τόσο δυνατός και τόσο όμορφος. Ω, ναι, θεωρώ πως έχεις δίκιο. Είναι γοητευτικός. Καλός είναι άντρας. Και τίποτα δεν φαίνεται να τον απασχολεί. Ίσως και να είναι ο τέλειος άντρας. Τι θέλεις εσύ εδώ? Δεν ακούω, αγγλιά.
Να μου λείπει. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να κερδίσεις έναν άντρα. Όχι! Όχι! Άθλιε! Όχι, γιατί το πιο που φάγεσαι! Με άλλη κοπέλα του Αγίου Βαλεντίνου! Τι θέλεις να πεις, Πετούνια? Θα του ζητήσω να με παντρευτεί. Ορκίζεσαι, Κλάρα, να αγαπάς τον Ντόναλντ, να τον προσέχεις και να μην βάζεις χέρι στα τούβλα του. Πολύ ωραία, λοιπόν. Σας ονομάζω... Στάσου! Ο Ντόναλντ, σε απομάκρυνα από ζωντάσαι να χτίσεις αυτό τον απέσιο φράχτη. Γι' αυτό στράφηκε σε κάποια άλλη. Αυτό έγινε. Θα έκανα τα πάντα για να με συγχωρήσεις. Τα πάντα. Τα πάντα. Ωραία είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Άμα κόμπο. Ναι, τέλεια. Καζάκι. Ναι. Δεν θα σε δει από κέντρι. Μίνι, σε είδα να μιλάς πριν με την Κλάραμπελ και δεν ανάφερες τα... έτσι? Α, όχι! Ούτε για τα αυτιά σου της είπα, ούτε για το ραντεβού μου με τον Μόρτιμερ στο σινεμά. Πες μου το μυστικό γελίο, αξεσουάρ μπάνιου! Αυτό δεν εμποδίσει την Κλάραμπελ να πει το μυστικό. Γεια σου, Μίνι! Πάω να πω το μεγάλο μυστικό! Μη σε καθυστερώ! Ει, Κλάραμπελ, αυτός ο πέδαρος ήρθε να σε δει! Οράδια, αλογοτρίχη! Έτσι δεν θα ξεφουρνίσει το μυστικό μου! Ω, η ατάκα μου, βγαίνω! Και τώρα, η πιο καλή πολυλογού επιστρέφει για να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό! Θα ακούσετε ένα τόσο μεγάλο μυστικό που κάποιος από εδώ μέσα δεν θα ξαναδουλέψει σε αυτή την πόλη! Λοιπόν, το μεγάλο μυστικό είναι... το μεγάλο μυστικό είναι ότι παρετούμε από τα νέα της πιάτσας. Αυτό δεν το περίμενα. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχουν πιο καλά μυστικά στην πιάτσα. Ούτε ένα, πουθενά. Άρα, αυτός που δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ σε αυτή την πόλη, είμαι εγώ. Μας άρεσε να ακούμε τις τρελές φήμες σου. Ωραία! Γιατί τώρα έχω τόσο πολύ νέο υλικό που θα γράψω ένα αποκαλυπτικό βιβλίο.
Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Συγγνώμη για το κουτσομπολιό. Είναι καλύτερα να μην σε συζητάνε. Σωστά, Κλάραμπελ. Σωστά, Μίκη. Τα αυτιά σου είναι κολαρισμένα. Θέλω να πω, ωραία. Ναι, έλα, Μάικ. Ώρα να κλείσεις το πρόγραμμα. Το ασταμάτητο κουτσομπολιό ήταν μια προσφορά του Όλα για τα καρτούν της Κλάραμπελ. Χίλιες και μία αφορμές για κουτσομπολιό. Μάθετε για την ψύχωση του Μίκη να διατηρεί στρογγυλά τα αυτιά του. Τι δουλειά έχει η Μίνη στο σινεμά με τον Μόρτιμερ? Και διαβάστε για τον διάσημο Donald Duck, που ίσως είναι πιο πολύ χίνα παρά πάπια. Όλα τα πικάντικα νέα στο Όλα για τα καρτούν της Κλάραμπελ. Τα μυστικά στηρίζονται σε αβάσιμες φίλες. Τα ξαναλέμε σύντομα. Και μην ξεχνάτε, τσιμουδιά!